Η γιγαντιαία αρχαία τσεκούρια των Μινωητών, το μυστήριο του κριτικού πολιτισμού, οι αρχαιολόγοι συνεχίζουν να εκπλήσονται από τα μυστηριώδη αντικείμενα που άφησαν πίσω τους οι αρχαίοι πολιτισμοί. Ένα από τα πιο μυστηριώδη ευρήματα είναι οι γιγάντιοι Πέλεκες που βρέθηκαν στο νησί της Κρήτης σε διάφορα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των διάσημων μνημείων της Κνωσού και της Φεστού. Μεταξύ των πολλών ευρημάτων, ξεχωρίζουν διπλοί Πέλεκες, οι οποίοι προσέλκυσαν την προσοχή των επιστημόνων με το μέγεθος της διαστάσης ετούς. Οι Μινωίτες, ένας αρχαίος λαός της εποχής του Χαλκού, χρησιμοποιούσαν αυτά τα τσεκούρια, τα οποία είναι γνωστά ως λαύρις. Ο διπλός Πέλεκες συμβολίζει τη διπλή κίνηση προς τα μέσα και προς τα έξω, που πρέπει να πραγματοποιείται από τον υποψήφιο στη μοίηση. Συνοψίζει τον νόμο της δράσης και της αντίδρασης που υπάρχει στη φύση. Ονομάζεται και λαύρης που σχετίζεται με το οργόνο, και από εκεί βγαίνει η λέξη λαβύρινθος ίσον οίκος του λαύριος. Η λαύρη συμβόλιζε τη δύναμη και, σύμφωνα με ορισμένους ερευνητές, παρήχε μία σύνδεση με θεότητες. Άξονες τσεκούρια αυτού του μεγέθους, που υπερβαίνουν το ύψος ενός ανθρώπου, δεν μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην καθημερινή ζωή για πολεμικούς σκοπούς, οπότε ο σκοπός τους εγείρει πολλά ερωτήματα. Μια θεωρία συνδέει τον διπλό Πέλεκη με ένα συμβολικό λαβυρινθώδες παλάτι στο νησί της Κρήτης. Αυτό μας επιτρέπει να δούμε τη στενή σχέση μεταξύ του θέματος και της μυθολογίας, όπου μια θεά, προσωποποιώντας το τσεκούρι με τα δύο χέρια, προείδρευε στους μινωικούς θαλάμους. Γνωστοί για την εκπληκτική τεχνολογία και την προηγμένη τέχνη τους, οι Μινωίτες άφησαν πίσω τους όχι μόνο γιγάντιους άξονες, αλλά και άλλα τεχνολογικά εξελιγμένα αντικείμενα πολύ μπροστά από την εποχή τους. Ένας ενδιαφέρον συνδυασμός συμβολισμού και τεχνολογικής προόδου καθιστά τους Μινωίτες έναν από τους πιο μυστηριώδεις και ενδιαφέροντες πολιτισμούς μέχρι σήμερα. Γιγαντιαία αρχαία μινωικά τσεκούρια, άγνωστου σκοπού ποιος ήταν ο σκοπός αυτών των αρχαίων γιγαντιαίων Πέλεκεων, δημιουργήθηκαν απλώς ως συμβολικά τελετουργικά αντικείμενα ή χρησιμοποιήθηκαν από όντα γιγαντιαίου αναστήματος, οι άξονες, οι οποίοι είναι πολύ μεγαλύτεροι από τους σύγχρονους ανθρώπους, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μάχες ή να χρησιμεύσουν ως γεωργικά εργαλεία. Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου περιέχει μια μοναδική συλλογή αρχαίων αντικειμένων που ανακαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια ανασκαφών που πραγματοποιήθηκαν σε όλα τα μέρη της Κρήτης, συμπεριλαμβανομένων των αρχαιολογικών χώρων της Κνωσού, της Φεστού, της Γόρτινας και πολλών άλλων. Μεταξύ των εκθεμάτων είναι διπλή Πέλεκες που ανασκάφηκαν στο Μινωικό Μέγαρο στην Ήρου. Η Μινωική Επαυλή του Νήρου Χάνη είναι αρχαιολογικός χώρος, ο οποίος βρίσκεται 12 χιλιόμετρα ανατολικά του Ηρακλείου, στις βόρειες ακτές της Κρήτης. Οι Μινωίτες, ένας μυστηριώδης, προηγμένος και ένας από τους αρχαιότερους πολιτισμούς της εποχής του Χαλκού της Ευρώπης, ονόμαζαν τον διπλό Πέλεκη Λαύρης. Λαύρης είναι ένας όρος για ένα τσεκούρι με δύο συμμετρικές λεπίδες, ένα από τα παλαιότερα σύμβολα του ελληνικού πολιτισμού. Πριν η Λαύρης γίνει συμβολικό αντικείμενο, λειτουργούσε ως όπλο και απλά ως τσεκούρι κοπής που χρησιμοποιείται στην καθημερινή ζωή. Οι Μινωίτες διέθεταν αξιόλογη τεχνολογία. Ένα από αυτά ήταν η δημιουργία μικρών σφραγίδων περίπλοκα σκαλισμένων από πέτρα ή ελεφαντόδοντο. Αυτός ο αρχαίος πολιτισμός παρήγαγε εξελιγμένους φακούς και με πολλούς τρόπους ήταν πολύ μπροστά από την εποχή του. Είναι δίκαιο να αναρωτηθούμε, γιατί τέτοιοι έξυπνοι και πρακτικοί άνθρωποι κάνουν γιγαντιαίους άξονες που είναι άχρηστοι για τους απλούς ανθρώπους. Μερικοί μελετητές έχουν υποθέσει ότι η λέξη λαβύρινθος μπορεί αρχικά να σήμαινε σπίτι του διπλού Πέλεκη. Οι ειδικοί στα σύμβολα πιστεύουν ότι η θεά του διπλού Πέλεκη προείδρευε στα μινωικά ανάκτορα και ιδιαίτερα στο παλάτι της Κνωσού. Οι άξονες ανήκουν χρονολογούνται στη δεύτερη ανακτορική και μεταανακτορική περίοδο 1700 έως 1300 π.Χ. Το γεγονός ότι αυτοί οι αρχαίοι άξονες είναι πολύ μεγάλοι δεν αποδεικνύει ότι χρησιμοποιήθηκαν από γίγαντες. Αυτό είναι δυνατό, αλλά σύμφωνα με το μουσείο και είναι αποδεκτό στη σύγχρονη ιστορική επιστήμη, φέρεται να ήταν απλώς αντικείμενα λατρείας. Η εικόνα τους βρέθηκε σε νομίσματα, τελετουργικά σκεύη, οικόσημα και τοιχογραφίες. Ο Μινωικός πολιτισμός ανθούσε κατά τη μέση εποχή του Χαλκού στην Κρήτη και σε άλλα νησιά του Αιγαίου, από το 3000 π.Χ. έως 1450 π.Χ. Αντιπροσωπεύει τον πρώτο προηγμένο πολιτισμό της Ευρώπης, ο οποίος άφησε πίσω του μεγάλα οικοδομικά συγκροτήματα, εργαλεία, έργα τέχνης, συστήματα γραφής και ένα εκτεταμένο εμπορικό δίκτυο όρος, Λαύρης, αναφέρεται σε έναν διπλό Πέλεκη με δύο συμμετρικές λεπίδες. Αυτό το εργαλείο αποτελούσε ένα από τα παλαιότερα σύμβολα του ελληνικού πολιτισμού και χρησιμοποιούνταν από τους Μινωίτες. Ο Μινωικός πολιτισμός είναι αξιοσημείωτος για τα μεγάλα και περίτεχνα ανάκτορα του, ύψους έως και 4 ορόφων, με περίπλοκα υδραυλικά δίκτυα και τοιχογραφίες. Η Μινωική περίοδος χαρακτηρίζεται από εκτεταμένο εμπόριο μεταξύ των οικισμών στην Κρήτη, στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο, ιδιαίτερα στην Ανατολή.
Μέσω των εμπόρων και των καλλιτεχνών τους, η πολιτιστική επιρροή των Μινώων έφτασε πέρα από την Κρήτη στις Κυκλάδες, στην Αίγυπτο, στην Κύπρο, στο Λεβάντε και στην Ανατολία. Η γραφή των Μινωήτων ήταν κυρίως η γραμμική Α και τα κρητικά ιερογλυφικά.